Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε, ο σύνδεσμός μας νιώθει ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Γιατί... Για μια... Για μια ακόμη φορά, δύο αγαπητά και ενεργά μέλη της Επιτροπής Πολιτιστικών, αλλά και ένας νέος φίλος μας, θα μας παρουσιάσουν μια σύνθετη θεματική και καλλιτεχνική εκδήλωση που ετοίμασαν με συνέπεια και ευθύνη, όπως πάντα, για τα μέλη του ΣΑΕ και τους φίλους. Έτσι, κάτω από το γενικό τίτλο Γιώργος Θέμελης, ο ποιητής των ήχων, αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου Αιγυπτιώτη πιανίστα, οι εκλεκτοί ομιλητές Μάρο Φιλίππου, Ιούλιος Κέρπης και Έλλον θα μας προσφέρουν ένα μουσικό οδηπορικό στη ζωή και στο έργο του αείμνηστου καλλιτέχνη, διανθισμένο με φωτεινές διαφάνειες, βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα και ηχογραφημένες πιανιστικές ερμηνείες. Η Μάρο Φιλίππου γεννήθηκε στο Κάφερ Ζαγιάτ της Αιγύπτου και μαθήτευσε στα εκεί ελληνικά σχολεία για να φοιτήσει στη συνέχεια το ελληνικό οδείο Αθηνών και να αποφοιτήσει ως διπλωματούχος του μουσικού αυτού ιδρύματος. Παράλληλα, η Μάρο σπούδασε ιστορία μουσικής και παιδαγωγική πιάνου και ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική αγωγή νηπιακής ηλικίας και με τη διδασκαλία πιάνου ενώ από ενωρίς έχει αρχίσει να δημοσιεύει λογοτεχνικά της κείμενα. Είναι μέλος της Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δασκάλων του Πιάνου. Ο Ιούλιος Κέρπης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και πήρε τις πρώτες γυμνασιακές του γνώσεις στο Αγρόφιο Γυμνάσιο, όπου υπήρξε ένας από τους πιο καλούς και αγαπητούς μου μαθητές για να αποφοιτήσει από Λύκειο της Αθήνας και από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της ίδιας πόλης. Σήμερα είναι ένας από τους πιο ευσυνείδητους λειτουργούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύπλευρη και ευδόκιμη δράση, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη λογοτεχνία και τη μουσική και είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Ο κύριος Έντουαρντ Πάρσονς θα μας αυτοπαρουσιαστεί μέσα από το βιογραφικό του, σημείωσε όπως μας το κατέθεσε. Γεννήθηκα στα ανατολικά προάστια του Λονδίνου πριν από 70 και πλέον χρόνια και ακολούθησα τη συνηθισμένη πορεία παιδείας ή τη γερμανικό γυμνάσιο και εν συνεχεία κολέγιο. Σπούδασα πιάνο από την ηλικία των 7 ετών και σύνθεση από τα 12 μου χρόνια με σκοπό να ακολουθήσω μουσική καριέρα
αλλά δεν υπήρχε η αποφασιστικότητα για να κάνω τις απαιτούμενες θυσίες ώστε να φτάσω στην κορυφή. Λόγω ορισμένου happening, προφανώς και κάποιο ιστορικό γεγονός είναι εδώ, δόμενο κατά λέξη, το οποίο επηρέασε την όλη η φίλιο το 1939, η ζωή άλλαξε πορεία και τελικώς έγινα μηχανολόγος παραγωγής. Επιπλέον, λόγω του πολέμου, ένα ενδιαφέρον που είχα στην παιδική μου ηλικία για την αρχαία Ελλάδα έγινε πραγματικότητα όταν, ενώ έκανα τη θητεία μου στο Βρετανικό στρατό, με απέσπασαν στην Αθήνα το 1946, όπου γνώρισα και παντρεύτηκα ένα νεαρό κορίτσι, μια μαθήτρια ονόματι Έλλη Ελένη Καβράκου, που συμφώνησε να αλλάξει το όνομά της σε Πάσχα. Το πιάνο συνεχίστηκε χωρίς όμως σοβαρή μελέτη. Ανταυτού παρακολούθησα κολέγιο και έγινα μηχανολόγος. Ενώ εργαζόμουν σε πολυεθνική εταιρεία στο Λονδίνο, μου πρόσφεραν την ευκαιρία να εργαστώ στην Αθήνα, όπου και έφτασα με την οικογένειά μου, είτε τη σύζυγό μου και την κορούλα μας το 1962 και έκτοτε ζούμε εδώ και πηγαίνουμε ερχόμαστε. Έτσι έχω ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου μακριά από τη γενέτειά μου. Το βασίτατο ενδιαφέρον μου για τη μουσική συνεχίζεται και το πλέξιμο μου σε αυτή, μέσω της φιλίας μου με τον Γιώργο Θέμελη, υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις στη ζωή μου. Πριν δώσω το λόγο στους αγαπητούς μας, οι συγκινητές, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την ερχομένη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου και την ίδια ώρα σας προσκαλούμε να μας θυμίσετε και να παρακολουθήσετε τη διάλεξη του κυρίου Μάνου Συμφωνού, βιολόγου και σύμφωνου επικοινωνίας, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα κλωνοποίηση, μύθος και πραγματικότητα. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Το θαύμα της δημιουργίας, κυρίες και κύριοι, συλλαμβάνεται απλά για τον καθημερινό άνθρωπο, που διαθέτει τους φυσικούς δέκτες να το κατανομάσει και να το νιώσει μέσα του, αξιολογώντας το με ένα σωρό συναισθηματικές αντιδράσεις. Όταν όμως τα φυσικά όργανα των αισθήσεων μειονεκτούν, το μεγαλείο της ομορφιάς δεν χάνεται, αλλά απορροφάται από το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης, κωδικοποιείται στα βαθύτερα ένστικτα που τα εξευγενίζει παράλληλα, ακτινοβολεί τη δύναμη μιας δημιουργικής πνοής και καταλήγει μέσα από την ορμητικότητα της ανθρώπινης θέλησης σε έργο φανταστικής πνοής. Αναλογιστείτε λοιπόν έναν όμηρο στην παγκόσμια γλώσσα της ποίησης και έναν Θέμελη, του οποίου τη μνήμη τιμάει ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός απόψε, να κουβαλάνε μέσα τους και οι δυο χωρίς να βλέπουν το μυστήριο των χρωμάτων, των ήχων και όλων των αποχρώσεων που ψιθυρίζει η φύση στη συνείδηση του ποιητή, στην περίπτωση του τυφλού ραψοδού της Ιωνίας και στην αφή που εξευγενίζει
η απουσία του κοσμικού φωτός με ένα άλλο υπερκόσμιο, υπερβατικό και υπερμουσικό φως. Τότε μιλάμε για ένα θαύμα, μια ενόραση που η τέχνη του Μπετοβενίστα και Σοπενίστα Θέμελη καταλαγιάζει μέσα μας εξαίσιες μουσικές. Γιατί η μειονεξία στην περίπτωση του Αιγυπτιώτη πιανίστα δεν συγκαταλέγεται στα φαινόμενα της ψυχικής θέλησης. Απέναντίας, η τυφλότητά του είναι απολύτρωση από τους ψευδείς ίσως μάρτυρες που θεωρούσε τις αισθήσεις ο σοφιστής Πρωταγόρας. Η ψυχή του Θέμελη την ώρα της ερμηνείας, αλλά και της άσκησης ή της μελέτης, είναι τα μοναδικά και ανεπανάληπτα χέρια του. Επομένως, εκείνο που δεν θα μας συγκλώνιζε ίσως καθόλου και θα μας άφηνε ανεπηρέαστους, θα ήταν ένα πρικισμένο παίξιμο από έναν επιτυχημένο βιρτουόζο. Η μουσική όμως στιγμή του Θέμελη είναι η λαμπρότερη δημιουργία της τέχνης. Λες και ένας άγγελος, ευδαίμων φίλος του πιανίστα, τον ακολουθεί και τον στηρίζει σε κάθε του ρεσιτάλ, μπροστά στο κοινό, δίπλα από το πόντιουμ του μαέστρου. Μήπως αυτός ο άγγελος που άνοιγε διάπλατα τις περούγες του για να βοηθήσει τον δημιουργό να αντλήσει φως από τον παράδεισο των ήχων της κάθε νότας και να τον αναγλυφοποιήσει στη συνέχεια ο βαθιστόχαστος ερμηνευτής μέσα από την εκλεπτισμένη του τέχνη και να τον μεταδώσει έτσι απλά, άμεσα και ειλικρινά στο ανυπόμονο κοινό του. Μήπως αυτός ο άγγελος να ήταν κάτι ανάλογο με τον ιερό κύκνο του Απόλλωνα που ενθουσίαζε και τον Πλάτωνα λίγο προτού γνωρίσει το Σοκράτη? Γιατί σίγουρα ο Θέμελης, κάτω από τη θεία έμπνευση του Μπετόβεν, του Σοπέν, του Λίστ, του Ντεμπισί και του Φορέ, μεταβαλόταν σε ιερό μύστη του Απόλλωνα ή στον τυφλό Μάντι Τηρεσία, που κατήχε δαιμονικά τα μυστικά της τέχνης του. Στον Ιούδα, μας λέει ο Σπύρος Μελάς, πως η Μαρία η Μαγδαληνή τριγύριζε απελπισμένη τη νύχτα τα καλτερίμια της Ιερουσαλήμ και μάζευε τους τυφλούς ζητιάνους γιατί μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα στα χάδια που αχόρταγα λαχταρούσε η σάρκα της. Έβρισκε λοιπόν στον έρωτα και την αφή των τυφλών το χορτασμό της αμαρτωλής ψυχής της. Κάπως έτσι ερωτομανής ένιωθε και ο Θέμελης με την τέχνη του, χαϊδεύοντας τα πλήκτρα του πιάνου και αφήνοντας να ξεπηδήσουν από μέσα του η κρυφή αναστεναγμή, τα βάθη και τα βογγητά της πονεμένης ψυχής που μέσα στην ομορφιά της τέχνης αναβαθμίζεται χωρίς τα πάθη να οξυδώνονται. Αντιθέτως, γίνοντας σύμβολα μιας πονεμένης ανθρωπότητας. Και ο Θέμελης αυτό φαίνεται πως κατόρθωσε. Ο Μπετόβεν και ο Σοπέν από τα μαγικά του χέρια αναδύθηκαν οι κήρυκες της παραγμένης ομορφιάς. Όταν η ψυχική ενόραση ξεπερνά την αίσθηση της όρασης, μπορεί άραγε η τύφλωση να χαρακτηριστεί λύτρωση, δώρο ξεχωριστό, μέσο ασύγκριτο για την αποκάλυψη της βαθύτερης αιτίας όλων των φαινομένων, όλων των μυστικών μιας υπερούσιας τέχνης? Όταν η ψυχική ενόραση ξεπερνά την αίσθηση της όρασης, η τύφλωση ίσως και να είναι μια αποτύπωση του αμφίσιμου χαρακτήρα που προσδιορίζει τις μοίρες. Εκείνες που άλλοτε περιγράφονται ως χώρες του Δία και της Θέμηδας, όργανα θεϊκής τάξης, δηλαδή καλοπροαίρετα, και άλλοτε ως χώρες της νύχτας, δυνάμεις κακοπιές. Είτε σαν χώρες του Δία, δημιουργού του πεπρωμένου, είτε σαν τριπλή προσωποποίηση των λαϊκών δοξασιών, οι μοίρες σημάδεψαν με έναν τρόπο τραγικό, αλλά και λυτρωτικό τον Γιώργο Θέμελη. Γεννημένος το 1915 στο Κάιρο, ο Θέμελης στερήθηκε σχεδόν αμέσως στην εξωτερική όψη του κόσμου.
Λίγα χρόνια αργότερα, οι εφημερίδες θα καταφεύγουν σε δικές τους ερμηνείες και θα μιλούν για μάτια καμένα από την αβάσταχτη λάμψη του ήλιου της Ανατολής. Με το βλέμμα λοιπόν σβηστό, μέσα στους κόλπους μιας οικογένειας που λατρεύει τη μουσική, ο Γιώργος Θέμελης θα αναζητήσει τους δικούς του αόρατους δρόμους προς την πνευματική ολοκλήρωση και την ψυχική ανάταση. Αγνός δέκτης των καθημερινών ακουσμάτων, ανεπηρέαστος από εικόνες, θα αποθεί, θα δέχεται, θα υιοθετεί, θα καταγράφει, θα ταξινομεί νοερά και θα απομνημονεύει. Και κάποια στιγμή θα προσπαθήσει να αναπαράγει. Αυτό δεν αργεί να γίνει. Είναι μόλις 2 χρόνων όταν αρχίζει να σκαρφαλώνει στο σκαμνάκι του οικογενειακού πιάνου για να παίξει όσα άκουσε χθες, προχθές, όσα παίζει η μητέρα, όλα εκείνα που ακούγονται στα σαλόνια των αστικών οικογενειών, στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στα σαλόνια της Αιγύπτου. Τα μικρά ανυπόμονα δάχτυλα ταλανίζουν για λίγο τα πλήκτρα, αλλά δεν αργούν να βρουν τον θριαμβικό δρόμο προς την Εσπάνια του Σαβριέ, προς τον μελοδραματικό τόνο των τραγουδιών της μόδας. Χρόνια μετά θα τα θυμάται ο Θέμελης και θα αναπολύει. «Marguerite, donne-moi ton cœur», τραβλίζουν για λίγο τα πλήκτρα και ύστερα αποτυπώνουν με σιγουριά τον μελωδικό έρωτα για τη Μαργαρίτα. Η σιγουριά και η ευκολία με την οποία κινούνται τα μικρά χέρια πάνω στο μουσικό όργανο γίνονται κώδικας μαγικός για το παιδί που διαπιστώνει ότι αν θέλει, αν προσπαθήσει σκληρά, θα συγκινήσει τελικά την καρδιά εκείνης της Μαργαρίτας, θα παγιδεύσει τους ήχους του τραγουδιού, θα κατακτήσει τη γνώση. Ο μικρός καλλιτέχνης ξέρει ωστόσο ότι για να γίνει αυτό πρέπει να μάθει να αποκρυπτογραφεί τα ιερά σημάδια που αποτυπώνουν τη σκέψη των δημιουργών. Την εποχή εκείνη κανένα ίδρυμα στην Αίγυπτο δεν εξασφάλιζε τέτοιες προϋποθέσεις. Ο Γιώργος Θέμελης φοιτά στη Μελαχρίνιο σχολή. Διακρίνομαι το Σπετσεροπούλιο, που όπως θα δούμε αργότερα, γινόταν γι' αυτό μια μεγάλη σκηνή για τον καλλιτέχνη. Η ακοή και η αφή, η αγάπη των δικών του, τα κάθε λογής ερεθίσματα, εκτός βέβαια από τα οπτικά, γίνονται διάβλοι πραγματογνωσίας. Ώσπου στα 11 του χρόνια η μέθοδος Μπράιλ θα του αποκαλύψει τη συγκλονιστική ιστορία των φθογκώσιμων. Οι νότες αποδεικνύονται πολύ πιο εύπλωτες για τον Θέμελη από τις λέξεις. Για να μάθει και να επαναλάβει όλα εκείνα τα θαυμαστά που μαρτυρούν οι μουσικοί ήχοι, ο Θέμελης χρειάζεται επιμονή, υπομονή, προσπάθειες πέρα από την ηλικία του. Αλλά ούτε στιγμή δεν δηλιάζει, δεν απογοητεύεται, δεν εγκαταλείπει. Πάντα μαθαίνει, πρώτα μαθαίνει το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό χαϊδεύει το ανάβλητο των φθογκώσιμων. Ύστερα μαθαίνει με τον ίδιο τρόπο το αριστερό και έπειτα δοκιμάζει τα 2 χέρια μαζί, στηριζόμενος στη μνήμη του. Η τεράστια ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η χαρά του δεν περιγράφεται όσο διαπιστώνει πόσο εύκολα εξοικειώνεται με τα μουσικά κείμενα. Στο οδείο Μπεργκρίν του Καΐρου, όπου φυτά, πηδά τις τάξεις 3-3, εκμηδενίζοντας τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η αναπηρία του. Σε ένα διαγωνισμό αποσπά με εξαιρετική ευκολία το πρώτο βραβείο και αποκτά ένα πιάνο πλεγέλ. Μετά το ρεσιτάλ του στο Ζωζί Παλάς στις 28 Μαΐου του 1929, είστε εδώ σε μένα. Είστε εδώ σε μένα.
Μετά το ρεσιτάλ του στο Ζωζή Παλάστη 28 Μαΐου του 1929, η Μπούρσα Αιγυπτιέν προαναγγέλει ένα μελλοντικό βιρτουόζο. Το φως του Καΐρου τον αποκαλεί μεγάλο καλλιτέχνη. Ο Θέμελης είναι μόλις 14 χρόνων και ξέρει ήδη να επικοινωνεί με τους ανθρώπους αβίαστα, εξομολογητικά, έξοπα. Σε αυτή την ηλικία ωστόσο η έπαινη, ο ενθουσιασμός του κόσμου, οι κοσμικές προεκτάσεις των δημόσιων εμφανίσεων αποτελούν κινδύνους για ένα παιδί που η σχέση του με την αριστουργηματική σκέψη των μεγάλων συνθετών είναι μια σχέση σχετικά πρόσφατη. Ο Θέμελης εμφανιζόμενος ως παιδί θαύμα γίνεται εξαιρετικά ευάλωτος. Κινδυνεύει από τη φήμη του, από τον θόρυβο της δημοσιότητας, από την ευκολία της επιτυχίας. Σε μια επίσκεψή του στην Αίγυπτο, ο μεγάλος Γάλλος πιανίστας και αρχιμουσικός Αλφρέντ Κορτό θα ακούσει τον Θέμελη και θα αποφανθεί ότι οι δημόσιες εμφανίσεις πρέπει να σταματήσουν. Ο μόνος σωστός δρόμος για τον νεαρό πιανίστα είναι αυτός που οδηγεί στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού. Είναι ένας δρόμος που μαζί με τον Γιώργο Θέμελη αναγκάλυπτε με μεγάλες θυσίες να ακολουθήσει όλη η οικογένεια. Ο πατέρας, η μητέρα και ο αδελφός του Σωκράτης. Αγαπώ τα ταξίδια, την αίσθηση να γλιστράς πάνω στα νερά και έπειτα τον ρυθμό του τρένου, μια μεταδιδόμενη κίνηση βασανιστική. Αγαπώ τα ταξίδια, τον θόρυβο των μηχανών, τον αένα οπαλμό μέσα μου. Αγαπώ τον δρόμο που με έφερε ως εδώ. Ο Θέμελης, καθισμένος δίπλα σε ένα συνηθισμένο όρθιο πιάνο, ανοίγει την καρδιά του στον Γάλλο δημοσιογράφο που τον ανακάλυψε στο μικρό διαμέρισμα της Rue de Poissy. Εκεί στον αριθμό 33, μια μέρα μετά τον θρίαμβό του στο κονσερβατουάρ, ο Θέμελης, με το μελαχρινό πρόσωπο να φωτίζεται από τη χαρά της επιτυχίας, μιλά με σεμνότητα για την πραγματοποίηση του ονείρου. Στο οδείο δεν με δέχονταν, γιατί η τύφλωσή μου δεν μου επέτρεπε να παίξω στις εισαγωγικές εξετάσεις ένα κομμάτι πρίμα βίστα, όπως απαιτούσε ο κανονισμός. Χρειάστηκε να παρακαλέσει πολύ ο πατέρας μου για να δεχτούν καταρχήν να μ' ακούσουν. Το κονσερβατουάρ θα υποκύψει στη μαγεία και θα τροποποιήσει τελικά το καταστατικό του. Ο Θέμελης θα είναι ο πρώτος τυφλός πιανίστας που θα γίνει δεκτός σε αυτόν και θα φοιτήσει στην τάξη της Marguerite Long, της σπουδαίας Marguerite Long, η οποία εργαζόταν ήδη στο κονσερβατουάρ από το 1906. Ο Θέμελης θα μιλήσει πολλές φορές με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την περίφημη εκείνη παιδαγωγό του πιάνου, η οποία, όπως έλεγε, τον έκανε αυτό που ήταν. Μαθήτρια του Ντεμπιουσί, η Marguerite Long υποστήριξε από τους πρώτους τους νέους Γάλλους συνθέτες που δέχονταν τα πειρά της μουσικής συντήρησης. Θα διακριθεί ως ερμηνεύτρια σύγχρονων έργων. Θα σκύψει πάνω από τα κείμενα πολλών μεγάλων δημιουργών για να επιμεληθεί τις εκδόσεις τους, για να δείξει νέους τρόπους εκτέλεσης, νέες μεθόδους μελέτης, νέα αντιμετώπιση των τεχνικών δυσκολιών. Ο Θέμελης θα πει βέβαια ότι αυτό που έγινε το χρωστά στη Marguerite Long. Αλλά και η Marguerite Long θα πει ότι σπάνια μαθητής την εντυπωσίασε όσο Θέμελης. Κι ας μην ξεχνάμε ότι στη μακρόχρονη σταδιοδρομία της γνώρισε δεκάδες μαθητές, όχι μόνο Ευρωπαίους, αλλά και ταλαντούχους κάθε γης και κυρίως της Αμερικής, όπου είχε φτάσει η μεγάλη της φήμη. Ο Θέμελης θα αποφοιτήσει λοιπόν από την τάξη της το 1936, πρώτο βραβείο του Κονσερβατουάρ, πρώτος ανάμεσα σε 20 άλλους συνυποψήφιους. Το Παρίσι της δεκαετίας του 30, το Παρίσι των μεγάλων καλλιτεχνών και των μεγάλων γεγονότων, το Παρίσι με την ασύγκριτη λάμψη, θα μιλά για το μέγεθος της επιτυχίας που αγγίζει τα όρια του υπερβατικού. Το Παρίσι ανυπομονεί να ακούσει αυτόν τον καλλιτέχνη που οι δυνατότητές του περιγράφονται ως μαγικές. Το Παρίσι της δεκαετίας του 30 είναι το Παρίσι των αντιφάσεων, πιστός στις παραδόσεις αλλά και διψασμένο για ανανέωση. Σφραγισμένο ανεξίτηλα από τη γραφίδα των μεγάλων δημιουργών, αλλά και έρμεο των κάθε λογής αναζητήσεων. Φανταφτερά ονόματα, ξένες παρουσίες, αλλά και μανιφέστα.
εμπρεσιονισμός, ακόμη και τώρα, αλλά και δαδαϊσμός, σουρεαλισμός, ισχυρή απόϊχη, αλλά και νέα ακούσματα, ένα αμάλγαμα γοητευτικό και ανεπανάληπτο. Αυτό το Παρίσι θα υποδεχτεί με ενθουσιασμό τις πρώτες εμφανίσεις του Θέμελη. Η μεγάλη στιγμή θα έρθει με τα κονσέρ Παντουλού. Μετά την ερμηνεία του στο 4ο κονσέρτο του Σενσάνς, υπό τη διεύθυνση του Άλμπερτ Γκολφ, ο Βεντέι θα γράψει: «Αξίζει να σημειώσουμε την εξαιρετική εμφάνιση του Γιώργου Θέμελη, ο οποίος είναι τυφλός και κάνει μια συγκλονιστική είσοδο στη σκηνή, ακουμπώντας στο μπράτσο του Άλμπερτ Γκολφ. Ας μην νομίσει ωστόσο κανείς ότι αντικρίζοντας αυτή την εικόνα της τραγικής ανθρώπινης ατυχίας που τη συνοδεύει πρωτοφανές θάρρος, η κριτική πάβει να λειτουργεί. Το ταλέντο του Γιώργου Θέμελη δεν έχει ανάγκη από συνυπολογισμούς ξένους προς αυτό. Και αν υπάρχει κάτι που να προδίδει την αναπηρία του, αυτό το κάτι είναι η εξαιρετική ακουστική ευαισθησία του που του επέτρεψε να φτάσει σε μια σπάνια λεπτότητα αποχρώσεων, σε ένα άγγιγμα θεσπέσιας ελαφράδας. Δεν ήταν εύκολη η επιτυχία που απέσπασε αυτός ο εκλεκτός πιανίστας, γιατί είναι γνωστό ότι το κοντσέρτο του Σενσάνς αποτελεί μια πολύ σοβαρή δοκιμασία και απαιτεί ικανότητες συχνά αντιπατικές. Εκείνη η αξέχαστη συναυλία υπό την παγέτα του Άλμπερτ Γκολφ χάρισε στο Γιώργο Θέμελη τεράστια προβολή. Μέσα σε λίγες ώρες, ο πιανίστας από το Κάιρο γίνεται η διεθνής μορφή του πιάνου που θα συναρπάσει τα ανά τον κόσμο ακροατήριά του. Στην αφή λοιπόν επεκτείνει ο κορυφαίος πιανίστας την αδυναμία της όρασης. Η αναπτυγμένη αίσθηση αναπληρώνει την υστέρηση και επιτρέπει τη διείσδυση στην ενδοχώρα της ψυχής. Εκεί εξερευνά ο ταλαντούχος εκτελεστής του Σοπέν και του Μπετόβεν το μυστικισμό της τέχνης και αυτομάτως ο πόνος μετατρέπεται σε λύτρωση. Και αυτή η λύτρωση, το ξανάπαμε και στην αρχή της εισήγησης αυτής, αποτελεί το αρχέτυπο της επικοινωνίας του Θέμελη με το κοινό του. Μόλις βάλει το χέρι του στο πιάνο, νιώθει μέσα του αυτή την ανθρώπινη παρουσία να τον ακολουθεί. Δεν ξέρει αν είναι ο πόνος στην αρχή που φυσικά του ξάνοιξε κάποιες πληγές στην πρώιμη νιώτη του, μέχρι να αποφοιτήσει με το πρώτο βραβείο από το Κονσερβατουάρ του Παρισιού, και τώρα δύσκολα η επιτυχία της αναγνώρισης τον ξαναφέρνει στη μνήμη, ή όλο αυτό το μαγεμένο λεφούσι που το συμπαρασύρει διψασμένο μέχρι να χορτάσει τη δροσιά που αναβλύζει πλούσια από τα νάματα της μουσικής του τέχνης. Πριν κηρυχθεί ο πόλεμος, η οικογένεια Θέμελη θα επιστρέψει στο Κάιρο. Οι μεγάλες επιτυχίες του νεαρού πιανίστα δεν έχουν καθόλου αλλάξει το χαρακτήρα του. Χωρίς έπαρση, χωρίς εγωισμούς, επιστρέφει στους κόλπους συγγενών και φίλων. Παρακαλώ τις επόμενες διαβάσεις. Κοινωνικός, αγαπητός σε όλους, ξαναβρίσκει τα ακροατήρια των παιδικών και φοιτητικών του χρόνου. Στο ιεροδιδασκαλείο, στο Σπετσεροπούλιο, θα παίζει όποτε του το ζητούν. Στην εκκλησία της Ηλιούπολης θα αναπέμπει με την ωραία του φωνή ύμνους στον ύψιστο, όπως παλιά, όπως τότε που προσπαθούσε να σφραγίσει με τη δική του προσωπική ευαισθησία το τροπάριο της Κασιανής, διασκευάζοντάς το για 5 φωνές. Ο Θέμελης είναι ένας νέος ξεχωριστός που όμως δεν θέλει να ξεχωρίζει, χωρίς να διαμαρτύρεται ποτέ για την αναπηρία του. Με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς, ο Θέμελης θα χαράξει τη μελλοντική πορεία του σεβόμενος ευλαβικά τους όρους της μυστικής του συμφωνίας με την τέχνη.
στη διάρκεια του πολέμου ο Θέμελης θα δώσει δεκάδες ρεσιτάν στα στρατόπεδα των συμμάχων για να τους εμψυχώσει και θα πραγματοποιήσει πολυήμερες περιοδίες στη Μέση Ανατολή. Θα εμφανιστεί πολλές φορές στο Τελαβή. Το 1946 θα δώσει 53 συναυλίες στην Νότια Αφρική. Το 1947 θα κάνει την πρώτη εμφάνισή του στο Λονδίνο και το 1950 θα είναι ο πρώτος Έλληνας πιανίστας που θα παίξει στα περίφημα prom concerts. Στο ασφυκτικά γεμάτο Royal Albert Hall, ο Θέμελης θα ερμηνεύσει το κονσέρτο του Σούμαν με την ορχήστρα Φιλαρμόνιας, υπό τη διεύθυνση του Sir Malcolm Sargent, ο οποίος δεν θα θελήσει να βγει μαζί του στη σκηνή. Τα χειροκροτήματα είναι για σας, κύριε Θέμελη. Το 1952 θα παίξει στο Βερολίνο για τα 125 χρόνια από το θάνατο του Μπετόβεν. Συνοδευόμενος πάντα από τον αδελφό του Σοκράτη. Μπορούμε να δούμε την επόμενη. Θα πλησιάζει το όργανο της μυσταγωγίας και θα καθυλώνει τους ακροατές του, παίζοντας στις πιο φημισμένες αίθουσες. Θα εμφανίζεται με τις μεγαλύτερες ορχήστρες, με την ορχήστρα του BBC, με τη φιλαρμονική του Βερολίνου, με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Ελσίνκη, με τη συμφωνική του Τελαβίβ, με όλες τις συμφωνικές της Νοτιού Αφρικής και βέβαια την ορχήστρα Παντελού που προαναφέραμε, την ορχήστρα Κολόν, την ορχήστρα της Μόσχας, την κρατική ορχήστρα Αθηνών. Στη Ρωσία θα παίξει μετά από μια μόνο δοκιμή το κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι με την ορχήστρα της Μόσχας. Από το 1954 θα εμφανίζεται ανελιπώς στο Φεστιβάλ Αθηνών, όπως θα δούμε στις δύο επόμενες διαφάνειες και στην επόμενη. Η επόμενη διαφάνεια είναι από την εμφάνισή του στο Μπολσόι. Το 1970 θα κάνει την πρώτη εμφάνισή του στην Αμερική με τη φιλαρμονική του Σικάγου. Στα ρεσιτά του και τις εμφανίσεις του ως σολίστ με τις μεγάλες ορχήστρες, ο Θέμελης θα δίνει πάντα την εντύπωση ότι μαντεύει τις προθέσεις του συνθέτη. «Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συνθέτες?» ρωτούσαν το Θέμελη. «Η ρομαντική κλασική και η κλασική ρομαντική», απαντούσε. «Ο Μπετόβεν, ο Σοπέν, ο Σούμαν, ο Λίστ». Οι λόγοι ήταν προφανείς. Οι συνθέσεις του Μπετόβεν είναι χαρακτηριστικές ενός συνθέτη που άνοιξε τον δρόμο στο ρομαντικό πιάνο. Όχι μόνο χάρη στο στυλ, αλλά κυρίως χάρη στην προσωπικότητά του. Οι συνθέσεις του Σοπέν είναι οι επιστηρέψεις ενός συνθέτη ο οποίος σε κατάσταση απόλυτης αυτοσυγκέντρωσης άφηνε τη σκέψη του να κατακλείζεται από μυστηριώδεις απομιμήσεις της φύσης, τις οποίες ερμήνευε με υπερβατικές αντιστοιχίες αυτής της μουσικής σκέψης του και όχι με δουλική επανάληψη των εξωτερικών ήχων. Και ενώ τα έργα του Σοπέν είναι μουσική καθαρή με την πιο απόλυτη έννοια της λέξης, οι δημιουργίες του Λίστ είναι αποτέλεσμα λογοτεχνικών, φιλοσοφικών ή μεταφυσικών ερεθισμάτων και επομένως συγκλονιστικές εικόνες για κάποιον που η φύση του στέρισε το ωραίο φως. Όσο δε για τη μουσική του Σούμαν είναι αυτή καθεαυτή φύση. Οι συνθέσεις του είναι παραφράσεις των ποιημάτων που δεν έγραψε ποτέ. Γιατί για εκείνον η μουσική έκφραση ήταν μια γλώσσα πολύ πιο δυνατή και πιο σαφής από τον λόγο. Αλλά μήπως αυτό δεν έλεγε το Θέμελης. Για μένα έλεγε οι λέξεις είναι ασήμαντες, συγκρινόμενες με τους ήχους. Εκείνους τους ήχους τους μουσικούς που λες και δεν ήθελε ποτέ να τους αφήσει να εκπνεύσουν, να σβήσουν στο άπειρο. Πάντως η κλίση του στο Σοπέν και το Σούμεν ταιριάζει απόλυτα στην ψυχολογία του.
οι ψυχολογικές διακυμάνσεις των μεγάλων συνθετών εξισορροπούν την αντιφατικότητα της πληγωμένης καλλιτεχνικής του προσωπικότητας με έναν δυνατό ψυχισμό που αποτέλεσε το αντίβαρο όχι μόνο της ατομικής του διάσωσης, αλλά και το κεντρικό σημείο αναφοράς αφετηρία της ερμηνευτικής του ικανότητας. Το επισήμανε κυρίως η κριτική και τον αναγνώρισε παγκόσμια. Ο Μενέλαος Παλάντιος, ακαδημαϊκός και υπεύθυνος του τομέα της μουσικής στο Ίδρυμα των Αθανάτων, μετά τη βράβευση του Θέμελη από την Ακαδημία Αθηνών το 1979, αξιολόγησε παράλληλα με το δημιουργικό του ταλέντο και έναν ψυχισμό ακλόνητο, αστήρευτο, συμφιλιωμένο με τον υφάλιτο πνεύμα της ζωής, έτσι όπως μπορούν τα μάτια της ψυχής να κατανοήσουν συγκλονιστικά και βαθιστόχαστα. Να δούμε τη διαφάνεια την επόμενη. Το μυστήριο του πόνου γίνεται χαρά και η οδύνη του προσώπου μεταμορφώνεται σε παγκόσμια ειδονή. Να οι ρίζες του μουσικού του μυστικισμού που περιέχουν μέσα τους την προσωπική του ευαισθησία δεμένη με τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Πόσες φορές δεν ερμήνευσε επιτυχημένα την απασιονάτα, την παθητική, την υποτοσερινόχο σονάτες του Μπετόβεν, ταιριασμένες με την αρχή του ρομαντισμού που στο βάθος του έκρυβε ο εξελιγμένος και κλασικά αναφρεμένος κουφός δημιουργός της ενάτης. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε και θα ακούσουμε από βιντεογραφημένη ηχογράφηση τον Γιώργο Θέμελη στο ρεσιτάλ που δόθηκε στο Παλάς στις 26 Μαΐου του 1993 να ερμηνεύει τα μέρη Introduzione, Rondo και Prestissimo από τη σονάτα Wallstein του Μπετόβεν, όπως 53. Παρακαλώ να παίξει το βίντεο. Thank you.
σονάτας που ανταποκρινόταν τέλεια στο ψυχολογικό πορτρέτο του συνθέτη, έτσι όπως το είχε αποτυπώσει η ιστορία. Ένας πύρινος κύμαρος σε μια γρανιτένια κήπη. Η σύνδεση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους μουσικούς υπήρξε παραπάνω από καλλιτεχνική. Η φυσική στέρηση του Μπετόβεν αποτελούσε τον καλλιτεχνικό διάβλο για τον νεότερο μπετοβενίστα εκτελεστή, ένα είδος φραγίδας ή θείας δωρεάς που εναπόθεται ο προμηθεϊκός Βιενέζος μυστικός στα χέρια του Αιγυπτιώτη πιανίστα. Ο συνθέτης της Λεωνόρας σμήλευε μέσα στους ανήκους τους ήχους της μελωδίας του το δίκτυχο μήνυμα. Πόνος και θέληση, πληγή και νίκη, αδυναμία και αντίσταση, υποθήκες που διεγείρουν από την πτώση του πονεμένο άνθρωπο ή καλύτερα δεν τον αφήνουν καν να νιώσει την πτώση, γιατί η δύναμη του Προμηθέα δεν είναι τόσο το μυαλό του όσο ο πολιτισμός των χεριών του. Ο Θεός κρύβει τη μεγαλοσύνη της γένεσης στην ευαισθησία και τη φροντίδα της δημιουργίας. Αν ο Θεός είχε χέρια, κυρίες και κύριοι, με πόσα άραγε καλλιτεχνικά ονόματα θα τον αναγνωρίζαμε κάθε μέρα στο ιστορικό μας περπάτημα πάνω στον πλανήτη και πόσους ύμνους τυφλών ή κουφών δημιουργών θα του αφιερώναμε βγαλμένους από τη θεϊκή κληρονομιά των θαρτών ανθρώπινων υπάρξεων. Ας μην νομιστεί όμως ότι το ρεπερτόριο του Θέμελη περιοριζόταν στους ρομαντικούς. Μια ματιά στα προγράμματα των εμφανίσεών του και στις κριτικές των εφημερίδων είναι αρκετή για να διαπιστώσει κανείς το εύρος των δυνατοτήτων του. Ο μεγάλος εκείνος πιανίστας προσέγγιζε με τον ίδιο σεβασμό, με την ίδια ευαισθησία, τόσο τον Μπαχ όσο και τον Ντεμπιουσί, τόσο τον Σκαρλάτι όσο και τον Ραβέλ, τόσο τον Μπραμς όσο και τον Τζον Άιρλαντ, τον Καλομύρη, τον Καζάσοβλου, τον Πονηρίδη. Οικείος ο κόσμος του Θέμελη. Βλέπει με την αφή ήχους που τον οδηγούν στους μυστικούς δρόμους της αρμονίας. Η ευαισθησία της αφής του προεκτείνεται στην καθημερινή του ζωή. Στον κόσμο της βεράντας του χαίρεται τα λουλούδια. Χαϊδεύει με μουσικές κλίμακες τα ροδοπέταλα. Και δεν έχει τελειώμο η άνοιξη της ψυχής. Η ανθρωπιά του μεγάλου πιανίστα είναι τα ίδια του τα ρεσιτάλ, η εμφάνισή του μπροστά στο κοινό. Από την ευθύνη που νιώθει ο ίδιος την ώρα που το κοινό συμβάσχει μαζί του και παραλυρεί στην αίθουσα Τσαϊκόφσκι στη Ρωσία, ένα κοινό απαιτητικό και με πολλές μουσικές προτιμήσεις, μέχρι τις προσωπικές του στιγμές μπροστά στο πιάνο που μελετά συνεχώς, πιστεύοντας πως οι δρόμοι της μουσικής δεν τελειώνουν ποτέ, το πάθος είναι αυτό που κατατρώγει τα σωπικά του χωρίς να τον καταντά εκεντρικό επιτιδευματία. Διαφάνεια παρακαλώ. Είναι καλόκαρδος χωρίς προσποίηση, απλός χωρίς επίδειξη, βαθιστόχαστος χωρίς εντυπωσιασμό. Η ίδια του τεχνική αντανακλά την εμπειρία της τέχνης του και αυτή με τη σειρά της παραπέμπει στην καλλιτεχνική του φυσιογνωμία. Ο άνθρωπος δείχνει παντού το ύφος του και την ώρα της δημιουργίας δεν το εγκαταλείπει, αλλά από μόνο του επαναπροβάλλεται απλό, σενό και όμορφο. Η ανθρωπιά του Θέμελη δεν επιζητεί στην κυζάρισμα, γιατί έχει από μέσα της το λαμπερό φως της τέχνης, έτσι όπως αναδύεται από την καρδιά και χαϊδεύει με τα παλά της δάχτυλα τα πλήκτρα. Ο χρόνος, γράφει ο Καβαδίας στην Αθηναϊκή, στις 16 Δεκεμβρίου του 1975, δεν έχει αλλάξει καθόλου τον Έλληνα πιανίστα. Δεν τον έχει παρά ελάχιστα γκριζάρει τους πρωτάθλους. Έχει το ίδιο σταθερό βάθισμα, το ίδιο αρρητήρωτο πρόσωπο,
το ίδιο μόνιμο φωτεινό χαμόγελο του καλόκαρδου πνευματικού ανθρώπου. Ένα πορτρέτο που αντανακλά τα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά με μια ηρεμία ζωής, χωρίς τα βραβεία και οι διακρίσεις να τον έχουν αποσπάσει. Να ξεφύγει μέσα από το θόρυβο της δημοσιότητας από την αποστολή του που τον συγκρατεί, γιατί είναι θεϊκό σφύριγμα το ραβδί του γερού μίστη ή του τυφλού αρτιστή του Απόλλωνα, να υπηρετεί τον άνθρωπο, την ομάδα, τα μεγάλα σύνολα των διψασμένων πόλεων που γνώρισε από τον κόσμο πάνω σε ένα σκοπό που δούταξε η μοίρα του σκοτεινού πολέμου. Ο Πλούταρχος, αν βιογραφούσε το Θέμελι, θα μας παρέλυνε στα ηθικά του μια φιλοσοφημένη μελέτη, ανθολογημένη με την ανθρωπιά που ο στοχαστής της Χερόνιας ξέρει να σμιλεύει την παραμικρή λεπτομέρεια στις ανεκδοτολογικές στιγμές του βιογραφούμενου. Θα μας αφηγούνταν κάπως έτσι. Πριν από 45 περίπου χρόνια, ένα βράδυ στο Κεντρικό Θέατρο, ο Θέμελις ήταν μετασιωμένος από τις νότες ενός θαυμάσιου πρελούδιου του Σοπέν που έπεσε στο πιάνο. Σημειωτέων πως τα πρελούδια του ο διάσημος Πολωνός συνθέτης τα έγραψε πλάι στη Γεωργία Σάμβη, φηματικό στη Μαγιόρκα. Ξαφνικά, από την πόρτα ενός θεωρίου, πρόβαλε με όλη τη σοβαρότητα η κομική σιλουέτα του αξέχαστου Βασίλη Λογοθετήδη, του οποίου ο θίασος στεγαζόταν τότε στο θέατρο αυτό και ύστερα από λίγη ώρα είχε παράσταση. Ένας θόρυβος απλώθηκε τότε. Μια αναστάτωση σημειώθηκε ανάμεσα στο κοινό της συναυλίας και μερικοί μάλιστα σηκώθηκαν και βγήκαν βιαστικοί από την αίθουσα, νυγμένοι στα γέλια. Ενώ ο Λογοθετήδης εξακολουθούσε να στέκει όρθιος στο θεωρείο, με την πλαγιά του ρεπούμπλικα κατεβασμένη ως τα αυτιά και τα χέρια χωμένα στις τσέπες ενός μοντού παλιού. Μια αναπάντεχη εύθυμη νότα μέσα στις μελαγχολικές και ρομαντικές νότες του μεγάλου πιανίστα. Ο Θέμελις δεν έβλεπε βέβαια τι συνέβαινε και σταμάτησε να παίζει, πειραγμένος αλλά και γεμάτος απορία, γιατί άλλαγε να τον αποδοκιμάζει το κοινό. Ο διευθυντής του Καλλιτεχνικού Γραφείου Αθηνών, που έδινε τη συναυλία, ο κύριος Χουράκος, έτρεξε στη σκηνή να τον καθησυχάσει. Αλλά προτού μιλήσει, τον αντελήφθη και τον ρώτησε στεναχωρημένος ο Θέμελις. «Μήπως παρουσίασα κανένα λάθος?» «Όχι εσείς, για το Θεό», απάντησε ο Χουράκος. «Ο Λογοθετήδης παρουσίασε τον εαυτό του σε ένα θεωρείο και ο κόσμος δεν μπόρεσε να κρατηθεί από τα αυθόρμητα γέλια». Ο πιανίστας γέλασε με την καρδιά του και συνέχισε να παίζει. Το κοινό τον καταχειροκρότησε και πάλι και ο Λογοθετήδης έσπευσε να εξαφανιστεί από το θεωρείο. Βέβαια, το πλουτάρχιο αυτό περιστατικό ανήκει στη μελέτη που επιχείρησε ο δημοσιογράφος Καβαδίας στην εφημερίδα που αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παραπομπή της εισήγησής μας. Όλα αυτά τα γεγονότα όμως μαρτυρούν έναν ανθρωπισμό πειθαρχημένο και ταραμένο στην έννοια της μουσικής τέχνης με αγωνίες και απορίες για τη μουσική εξέλιξη του τόπου μας. Το ψυχανεμίζεται κανείς και στον τρόπο διδασκαλίας του. Σε νέους μουσικούς που τον επισκέπτονται και ζητούν τη σοφή του γνώση, παράγγελνε μιλίχια και με ενδιαφέρον. «Θα αρχίσετε πιο τραγουδιστά, κύριε ψυχογέ, όχι πολύ γρήγορα. 10 χρόνια από τη ζωή του θα δίνει ο Λίστ για αυτό το κομμάτι του Σιωπέν που εσείς τώρα ερμηνεύετε». Η ακίνητη λαχτάρα του για την τελειότερη επεξεργασία της μουσικής φράσης καταλαμβάνει το περιεχόμενο του ανθρωπιστικού του αγώνα. Η μάχη για την ομορφιά μέσα στη μουσική δεν έχει τέλος, δεν έχει φθορά. Μόνο κερδισμένος βγαίνει αυτός που παραδίδεται στην αιωνιότητά της. Ήτες δεν υπάρχουν. Και η απελευθέρωση του ανθρώπου εκολάπτεται μέσα στον αδιάλακτο χώρο της μουσικής. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη πράξη αντίστασης για έναν τυφλό μουσικό δημιουργό, όταν η λειτουργία της μουσικής ομορφιάς
συντελείται σε αυτόν τον ασυμβίβαστο χώρο του ανθρωπισμού που ξεπερνά τα φυσικά όρια της αδυναμίας και η κάθε ελλειπτικότητα μεταμορφώνεται σε πληρότητα καταξιωμένη από το φως της αιωνιότητας. Κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια θα δούμε κάποια αποσπάσματα στο βίντεο από τη ζωή και το έργο του Θέμελη σε ζωντανή συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος ο πιανίστας τον Έστωρα Μάτσα για την εκπομπή που επιμελήθηκε η ΕΤ ένα τότε με τίτλο «Όσο υπάρχει φως». Μετά το δέντρο να ειδωθούμε εδώ
Και ξέρω ότι ο κύριος Σεμπόλου το πέρασε στην Ελληνική του και έκανε και πάρα πολλές εμφανίσεις για το δικό μας στρατό και για το συνεχιστό στρατό. Εδώ δεν υπάρχει αίθουσα, δεν υπάρχει οχύστρα, δεν υπάρχει χώρος μουσικός που ο Θέμελης δεν μεγαλούργησε, που ο Θέμελης δεν τον καλέσανε να δώσει την ψυχή του. Δεν θα ξεχάσω τα ρεσιτάλ που έγινε στο Ριόλιο κάθε χρόνο. Τα περιμέναμε μήνες του, γιατί ήταν κάτι το εντελώς ειδικό. Ήταν η μετασύρωση του καλλιτέχνη. Ήταν η αναδημιουργία των μεγάλων μουσικών που εκτελούσε ο Θέμελης. Με κλειστά μάτια έπρεπε εκείνος, αλλά και με κλειστά μάτια ακούγαν εμείς και μας έδινε το μήνυμα της ψυχής του, το μήνυμα της ευαισθησίας του, το μήνυμα του πνευματικού του κόσμου, του ψυχικού του κόσμου. Ο Θέμελης είναι για μένα ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες. Τον βάζω με την μικρή μου ταπεινή γνώμη, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο μικρή, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή έβαλα και κρίνω σωστά και αντικειμενικά έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που είναι η Ελλάδα. Δηλαδή με τον Μικρόπουλο, με την Παχάουλη, με τον Σκαρδάκα, με τον Κλειρίο, την Αρία Τιγάρα, είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο. Διαβάζει με την αφή. Εξοικειώνεται με τη σύνθεση και την κατακτά ερμηνεύοντάς την με τη μοναδική μουσική του ευαισθησία. Καλησπέρα σας. Η κυρία Φιλίππου εκ μέρους του συλλόγου σας και με την πρωτοβουλία της κυρίας Θέμελης, Σοφία, μου ζήτησε να μιλήσω για τον Γιώργο Θέμελη, τον άνθρωπο, όχι τον πιανίστο. Αν και είναι σχεδόν αδύνατο να ξεχωρίζει κανείς τον ένα από τον άλλον, θα σας αφηγηθώ συμβάντα από τα χρόνια που η οικογένειά μου και εγώ ζήσουμε, θαυμάζουμε και αγαπήσουμε τον Γιώργο Θέμελη, τον άνθρωπο, τον θεϊκό όπως τον αποκάλεσε και πάντα θα τον αποκαλέσει με δέος η σύζυγός μου. Στην τραπεζερία μας, σε μία καρέκλα, υπάρχει ένας σταυρός καμωμένος από το χέρι ενός μονάχου του Αγίου Όρους. Σημαδεύει την καρέκλα που κάθισε ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, οπότε μας τίμουσε με την παρουσία του μαζί με την αφοσιωμένη του σύζυγο Σοφία και τον αδελφό του Σοκράτη και παίρνουμε μαζί το Χαϊτί. Αν τα ξέρετε αγγλικά, θα καταλαβαίνετε. Μας σχεδόν κάθε εβδομάδα, τους χειμωνιάτικες μήνες, ενώ αντιθέτως, το καλοκαίρι, εμείς κάνουμε επισκέψεις του Γιώργου και στην Φίφη, το Σαββατοκύριακα, στο καθημερινό τους στην Βάκηζα, κοντά στη θάλασσα, όπου απόλαβε ο Γιώργος καθημερινός το μπάνιο του. Μαγικές υπήρξαν αυτές οι ώρες και αν και σπάνιος το ακούσαμε να τσασκίσει το πλέιαλ, το πιάνο, το οποίο το απενευθμήθη σε διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε στο Παρίσι όταν ακόμα έφηβος. Θα με συγχωρείτε για τα λάθη, δεν είναι η πατρική μου γλώσσα. Όπως βλέπετε,
και χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή σκόπιμος. Γνωρίζουμε τον Γιώργο Θέμελη, τον άνθρωπο, μακριά από την αίθουσα συναυλίων. Εν τούτης ήταν αδύνατον να ξεχωρίζουμε κανείς τον καλλιτέχνη από τον άνθρωπο. Η γυναίκα μου και εγώ τον πρώτο γνωρίζουμε μέσα στις μουσικής και πάνω και πιάνο. Μας είχαν καλέσει μια γιορτή πιάνου που οργάνωνε κάθε χρόνο η Εύα, μια φίλη μας, καθηγήτρια πιάνου και αυτή, όπου τα μαθητά με τους της, με συγχωρείτε, εξαδηλώσουν τα ταλέντα τους, μικρό ή μεγάλο. Εμείς παραβρίσκεται και ο Λιώδος με την γυναίκα του, Φίφη, όπως την γνωρίζουμε τώρα. Η μακρά φιλία με την Εύα χρονολογείται από την ζωή τους στην Αίγυπτο. Στη συζήτηση που είχαμε, εξέφρασα την επιθυμία μου να ανανεώσω τα μαθήματα πιάνου. Με συμβούλευε να πάρω πιάνο και να εξασκηθώ. Το πιάνο ποτέ δεν πήρα. Έτσι ξεκίνησε μία φιλία 20 ετών και πλέον, που συνεχίζεται και τώρα με την Φίφη, την ηρωική σύντροφο τόσων πολλών ετών. Η πρώτη φορά που ανακάλυψε τον Γιώργο Θέμελη ήταν όταν κατέβαινε την οδό Πανεπιστημίου την δεκαετία του 50, ενώ βρισκόμουν στην Αθήνα για διακοπές. Και πρόσεξε ότι υπήρχαν σε κάθε υφανοστάτη από το Σύνταγμα μέχρι στην Ομόνοια αφήσεις που διαφήμισαν ρεσιτάλ του Θέμα. Πόσο ανόητα υπήξαμε που δεν πήγαμε σε εκείνο το ρεσιτάλ. Πέρασαν περίπου 30 χρόνια πριν τον ορίζουμε προσωπικά. Είμαι υπερήφανος που με αποκόλλησε φίλο του. Λίγο πριν σας είπα πως την χρήση της λέξης «βλέπετε» χρησιμοποίησα σκόπιμος. Γιατί? Διότι ήταν η λέξη που την χρησιμοποίησε συνέχεια ο Γιώργος παρά την φυσική δυσκολία που υπήρχε και που όλοι εμείς γνωρίζουμε. Αλλά που ποτέ δεν του στάθηκε εμπόδιο. Στις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε μερικές φορές μέχρι τις πρωινές ώρες μαζί του, το βλέπω και το βλέπετε ήταν πολύ φυσικό, τόσο για μας όσο και για τον ίδιο τον Γιώργο. Κανένα δισταγμός, καμία αμηχανία όταν συζητήσουμε για κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα. Συχνά μας έλεγε, χθες είδαμε, όχι παρακολουθήσαμε, μία πολύ αξιόλογη ταινία. Ή, π.χ., τι ωραία γυναίκα που είναι η τάδε ηθοποιός. Έχει πολύ ωραία μάτια. Αν και η παρακολούθηση την απαιτούσε κάποια σχετική επιδεξιότητα στην περιγραφή μια σκηνή και τον συσχετισμό των ηθοποιών και τον ρόλο τους, συχνά μας περιέγραψε το πόσο ωραία ήταν η Α ή η Β ηθοποιός. Το ίδιο ισχύει για την περιγραφή διάφορα αντικείμενα, η επίπλωση, τα κοσμήματα, τα στολίδια κτλ. Ίσως το πιο διασκεδαστικό πράγμα ήταν όταν ο εγγονός μας τοποθέτησε στο μικρό του synthesizer στα γόνατα του Γιώργου και αφού τον κατατόπισε ως προς το χειρισμό, εκείνος, ενώ δοκίμασε το πληκτρολόγιο, το κλαβιέ,
των 3,5 οκτάβων, στα μέσα του ρεσιτάλ, του είχαν τελειώσει τα πίκρα. Πάντως, απερίγραπτα ήταν η ήχη. Ίσως μερικοί από εσάς να ξέρετε ήδη το τι συνέβη όταν έδωσαν ένα ρολόι για επισκευή. Ο ειδικός παρατήρησε ότι έπρεπε να είχε μείνει μέσα στο νερό, γιατί ήταν σκουριασμένο. Η απάντηση βέβαια ήταν ότι ο Γιώργος στην προσπάθειά του να τον επιδιορθώσει, ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του για να εντοπίζει τη βλάβη. Ένα παράδειγμα της αποφασιστικότητας του να ξεπεράσει το στέρμα της οράσεως του. Ένας διακεκριμένος μουσικός, ο αείμνηστος Άλεξ Σιμεωνίδης, που και αυτός μας άφησε πρόσφατα, κάποτε δήλωσε πως καταλάβαινε την καλλιτεχνία του Γιώργου, ποτέ όμως το πώς μπορούσε να φτιάξει το ηλεκτρικό πλυντήριο. Παρά αυτά, ομολογώ, δεν κρύβω την τότε ανησυχία μου, ίσως την απογοήτευσή μου, για το ότι κατά κάποιο τρόπο η έλλειψη οράσεως του Γιώργου, ναι, επιτράπει να γίνει αναπηρία. Το ότι ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης έκανε το περιβάλλον του να τον παραχαϊδεύει και να τον προστατεύει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η αναπηρία να είναι πιο αισθητή. Όταν έβγαινε έξω, πάντοτε του καθοδηγούσε ή η αφοσιωμένη Σοφία ή ο πολύ αγαπημένος αδελφός Σωκράτης. Καθημερινώς συναντάμε άνθρωποι που στερούνται την όραση τους να περπατούν μόνοι τους στους δρόμους. Έχουν το διακριτικό σήμα, το λευκό παστούν, και κουνιούνται με μεγάλη άνεση, χωρίς βοήθεια. Κάτι που ο Γιώργος ποτέ δεν απείλασε και πιστεύω πως ήταν ίσως και του μετάνιους. Ακόμα και στο σπίτι του στο Κολωνάκι ή στην Βάρκηζα το καλοκαίρι, με τα έπιπλα και άλλα αντικείμενα πάντοτε στην ίδια θέση, ήταν πάντοτε διστακτικό, προσεκτικός στην κίνησή του. Πόσο εντυπωσιακό θα ήταν να τον βλέπουμε να εμφανίζεται απάνω στην πλατφόρμα συναυλιών μόνος του, να πλησιάζει το πιάνο με βεβαιότητα και να υποκλίνεται στο ακροατήριο του που τόσο τον θαύμαζε. Με την απόλυτη εμπιστοσύνη που οι μεγάλοι καλλιτέχνοι επιδεικνύουν. Πάντοτε οραματίζω το θέμαλι να ξεκινήσει το ρεσιτάλ του σε απόλυτο σκοτάδι, με τις υπέροχες νότες να σκορπίζονται στην αίθουσα και τα φώτα σιγά σιγά να τον δείχνουν στο πληκτρολόγιο και που θα έδινε έμφαση στο ότι ο Γιώργος δεν χρειαζόταν να βλέπει ούτε το μουσικό όργανο, ούτε την πατητούρα, ούτε τον αναλόγιο μουσικής που ποτέ δεν ήταν στην άλλη θέση. Και εδώ με παράκαμψε. Σε ένα ρεσιτάλ στο Ερώδιο πριν από χρόνια, είδα τον Πολωνό Μάξο Ζίνσκι δημιουργεί πρόβλημα, διότι είχε σκιά στο πρεκτορόλιο του πιάνου με την θέση που είχε μπροστά στο φώτα και επιμένει να βάλουν το πιάνο σε άλλη θέση. Νιώθω ασφαλής, όμως ο Γιώργος τα πάντα βρισκόταν στην μνήμη του. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Το πάρτε.
Και έτσι θα αναφερθώ στο μέγιστο προσόντου, τη μνήμη του. Έχω παρακολουθήσει παραστάσεις τις οποίες μεγάλοι πιανίστα έχουν πάντοτε μπροστά τους το αναλόγιο μουσική. Βέβαια, δεν θα περιμένει κανείς ένα ρίχτα ή ένα γούρο να κάνει λάθος. Δεν πάγουν όμως να είναι άνθρωποι. Και η παρουσία ενός μουσικού αναλογίου ή και πατιτούρα θα τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς. Όμως ο Γιώργος, τα πάντα βρισκόταν στη μνήμη του, στο εσωτερικό του μάτι. Όταν εκτελούσε ένα κονσέρτο και είχε εκτελέσει κονσέρτο με πολλές από τις ασύγνωστες ορχήστρες στον κόσμο και τους πλέον διασύμους μαέστρους, πώς μπορούσε να δει τις κινήσεις τους και τα συνθήματα τους? Η απάντηση ασφαλώς είναι ότι δεν τα έβλεπε. Δεν είχε ανάγκη αυτή. Εκείνος ήταν ο μαέστρος. Η οικογένειά μου και εγώ ποτέ τον είδαμε να παίζει με ορχήστρο. Ένα όνειρο που ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα λόγω συνθήκων υπεράνω του ελέγχου του Γιώργου, όπως τα προβλήματα του που προέκυψαν σχετικά με πρόβες με την ορχήστρα. Έχουμε όμως, τόσο εγώ στην συλλογή μου όσο και την Φίβη στην δική της, από τεχνικής πλευράς, όχι και τόσο αξιόλογες, όμως από απόψεις τεχνικής λαμπρές ζωντανές εγγραφές του πρώτου κοντζέρτου του Τσαϊκόφσκι και του αυτοκρατορικού του Μπέιθοβεν. Το παραπονό μου και το παραπονό του φιλικού μου περιβάλλοντος είναι ότι τέτοιες μαγικές εκτελέσεις όπως αυτές του μεγάλου Θέμελη απίλευσαν τόσο λίγοι απλώς εκείνοι που είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν και όχι από τις πολλές χιλιάδες που προθήμως θα αγοράζουν τις εγγραφές. Αυτό είναι και το παραπονό μου ή αυτή είναι η κριτική μου. Αν το προτιμάτε, αν το προτιμάτε. Και που υπέρξε και η αιτία μια ήπια διαφωνία μου με τον Γιώργο και δρυμύτερες διαφωνίες με τον αδελφό του. Αντισταγμός από την πλευρά του Γιώργου κάνει περισσότερες εγγραφές για κυκλοφορία και η άρνηση του αδελφού του να βρει ή μάλλον να δεχθεί χορηγία για την έκδοση εγγραφών και πιο συχνών δημόσιων εκτελέσεων. Εγώ προσωπικώς έκανα προσεγγίσεις τόσο εδώ στην Αθήνα και στο Ηνωμένο Βασιλείο που έφτασαν στο επίπεδο συζητήσεων με την διοίκηση του Royal Festival Hall του Λονδίνου. Όλα χωρίς αποτέλεσμα. Και το έδειξε την άλλη πλευρά του Γιώργου Θέμελη, τον άνθρωπο, την σεμνότητα. Ανθρώπινη μεν, αλλά όχι και κατάλληλη για ένα καλλιτέχνη του ανάστημα Γιώργου. Αυτές οι εγγραφές που υπάρχουν είναι δείγματα των κορυφαίων ετών πριν από 40 χρόνια μέχρι την αποχώρησή του από μας πριν από 3 χρόνια. Όλη εκείνη την περίοδο παρέμεινε στην κορυφή. Η μεγάλη κριτικός Λίλιαν Ντράκου πάντοτε περιέγραψε με δέος κάθε εκτέλεση έργο από το Θέμελη ως πιο σπουδαίο από την προηγούμενη. Και πάντοτε αισθανόμαστε δέος για το παίξιμο του. Ακόμα με το Happy Birthday to You, με παραλλαγές αλλά Chopin, για το επέτειο των γενεθλιών της σύζυγός μου. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε συλλογή εκτελέσεων του Γιώργου, όλων αυτών των ετών που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Έχουμε την βοήθεια του μουσικολόγου και πασίγνωστο παρουσιαστού ραδιοφωνικού προγράμματος κλασικής μουσικής Νίκος Κανελόπουλος
που έπρεπε να ήταν εδώ απόψε, αλλά είχε κάποιο άλλο ραντεβού, και τον Βασίλη Κυριακόπουλο, ο οποίος μαγνητοσκόπησε μερικά ρεσιτά του Γιώργου και είδε απόσπασμα από μία μαγνητοσκόπηση του Βασίλη. Και το υλικό που κατέχουμε θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα για να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατόν απόλαυση και εκτίμηση όλων εκείνων που ποτέ δεν τον άκουσαν ή που δεν τον γνώριζαν για την σπουδαία καλλιτεχνία και ανθρωπιά. Αν ήξερε τον Γιώργο Θέμελη τον άνθρωπο, ήξερε τον Γιώργο Θέμελη τόσο τον άνθρωπο όσο και τον καλλιτέχνη. Δεν μπορώ να κάνω διαχωρισμούς και ούτε θα μπορέσω ποτέ. Αισθάνομαι δέος για ό,τι με αποκράτησε φίλο του. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Εδώ τον βλέπουμε με τη γυναίκα που ανεβαίνει την Ακρόπολη. Να δω και την επόμενη παρακαλώ. Εδώ στη Ρουμανία το 1991 μετά το ρεσιτάλ για την επαναλειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ποιητή στον ήχο, νέος Χόροβιτς, το σκανίνι του πιάνου, θαύμα ταλέντου και βούλησης, φιλόσοφος του πιάνου σαν τον Κέμπ και τον Μπαχάουσεν, όπως τον χαρακτήριζαν οι κριτικοί. Ο Θέμελης ερμήνευε τους μουσικούς στοχασμούς των μεγάλων συνθετών με τρόπο που εξωθούσε τον ακροατή να σκέφτεται ότι το τόσο οικείο για αυτόν σκοτάδι τον βοηθούσε να φτάνει στο απροσμέτρητο βάθος τους και να ανακαλύπτει το μυστικό νόημά τους. Ίσως λοιπόν να τέριαζε στον Θέμελη ο στίχος του ποιητή. Νύχτα πρέπει να είναι για να λάμψουν τα αστέρια της ψυχής μου. Πόσο ευτυχισμένος, κυρίες και κύριοι, θα νιώθει άραγε απόψε ο Θέμελης σε αυτό το σύμπαν της ομορφιάς και του φωτός. Όταν οι άγγελοι θα λυγούν από αγαλίαση, γιατί η γλώσσα τους μουσικά ακούγεται από τα χέρια του βλογημένου του σκύλου, ενώ τα τάρταρα με τις δυνάμεις του σκότους αφού μοιράζονται μέσα από τους μελωδικούς ήχους της αφής του τυφλού πιανίστρα, ενιγματικά τον αφανισμό του κακού. Ο Μπετοβενίστας εκτελεστής εξηλαιώνει με την τέχνη του τις κατώτερες δυνάμεις του ανθρώπου που εκπορθούν και αλώνουν την ανάτασή του, εξιταρίζοντάς τες σε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Πίστη στη δύναμη της θέλησης. Να το αισιόδοξο μήνυμα που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Εμπιστοσύνη στα απεριόριστα πεδία της ψυχής, μακρύ το δυναμισμό και το θρίαμβο της ανθρώπινης αγωνιστικότητας ενάντια στο πόνο. Καθημερινά ακούγεται αυτό το μήνυμα και θεωρητικά φαίνεται πως το κατανοούμε. Η περίπτωση όμως του Θέμελη ξεπερνά τη θεωρία. Γίνεται πράξη μέσα από την απλότητα, την ευπρέπεια και τη σεμνότητα που σκορπά τριγύρω μας η μουσική πανδεσία της μελωδίας του. Τα μουσικά χρώματα της ερμηνείας του μεταμορφώνονται σε πολύχρωμα αστέρια που τσαλαβουτούν υπό το σερινό φως σε ποτάμια ευαισθησίας μέχρι να ταξιδέψουν μαγικά στον ουρανό του καθενός μας και να λάμψουν εκεί πάνω. Thank you.
σε μια αίθουσα του Ελληνορωμαϊκού Μουσείου της Αλεξάνδρειας, σταματώ μπροστά σε κάποιο έργο μικροτεχνίας, βγαλμένο από το Αλεξανδρινό εργαστήριο της ύστερης ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Παριστάνει το κομψοτέχνημα έναν τυφλό μουσικό, κρατώντας λύρα στα χέρια του, και να πέμπει και τις ίδιες μουσικές ευχές στον Απόλλωνα. Η διαφορά από τον Κυκλαδίτη αρπιστή που εχμαλωτίζει το γεωπελαγίτικο φως και το μεταμορφώνει σε μουσική αρμονία είναι μηδαμινή. Το ίδιο μοτίβο της μουσικής τέχνης που θεωρήθηκε θεϊκή έκφραση πρικισμένη σε άτομα εκλεκτά που κι αν υστερούσαν στο φυσικό τους φως τους δόθηκε η Θεία Χάρη να βλέπουν με τα χέρια και να μεταμορφώνουν ό,τι γύρω τους ψυχανεμίζονταν σε νότες μελωδίας. Ο Θέμελης, στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, υπήρξε ένα τέτοιο χαρισματικό άτομο που όταν άνοιξε τα χεράκια του την ώρα της γέννησής του, στο λίπνο της ζωής του, μάζεψε μέσα του και έκλεισε σφιχτά όλη τη συμβαντική μουσική ομορφιά. Σημάδι θεϊκό μιας ουράνιας δωρεάς. Ο Μελένος Παλάνκιος, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, κλείνοντας την ομιλία του για τη βράβευση του διαπρεπή πιανίστα στην Ακαδημία Αθηνών στις 31 Δεκεμβρίου του 1979, αναφέρθηκε στους επόμενους στίχους του Νικηφόρου Βρετάκου. Τα χέρια, το χέρι σου, είναι η πιο τρυφερή έκφραση της δημιουργίας. Φαίνεται πως καταλήγουν στα δάχτυλα μελωδίες και πως ο Θεός δεν είναι αυτός που μιλά με ανέμους και ναυνούς και θεόρατα κύματα, αλλά αυτός που μιλά με τα δάχτυλα χαμηλόφωνα. Και όπως ο φλίσβος στην άκρη της θάλασσας ψιθυρίζει αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας απόψε εδώ. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Θέμελη που μας τιμά με την παρουσία της, που με το υλικό, με το υλικό που μας εμπιστεύτηκε μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και να σας πληροφορήσω ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της για τον αγισμόνι το σύζυγό της, το μεγάλο μας καλλιτέχνη Γιώργο Θέμελη. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αποκαλώντας τους εισηγητές εκλεκτούς είχαν κάτι λάθος. Θα έπρεπε να τους αποκαλέσω εξαίσθητους, γιατί κατόρθωσαν να μας δώσουν μια πλήρη οπτικοακουστική εικόνα του μεγάλου αρχόντα πιανίστα του αείμνηστου Θέμη. Ευχαριστώ.
Καληνύχτα. Gracias.